Γεια σας παιδες μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Πρακτικού Ενιδρίου. Αν το επιθυμείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας ή άλλο subscribe. Και επίσης κάντε και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποίησεις όποτε ανεβάζουμε ένα νέο βίντεο. Και μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα like για να το δει ο αλγόριθμος του YouTube και να πάμε ένα βήμα παραπάνω, να πάμε ακόμα καλύτερα. Βέβαια δεν με πολύ ενδιαφέρει σε αυτό το βίντεο και αν το επιθυμείτε αφήστε να παίξει αυτό το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να το δει ο αλγόριθμος και να βγάλει αυτό το βίντεο προτινόμενο σε περισσότερα άτομα. Σήμερα παιδιά σε αυτό το βίντεο δεν θα είμαι και πάρα πολύ ευχάριστος. Θα αναγκαστώ να κράξω κάποια πράγματα, κάποιες καταστάσεις που βίωσα πρόσφατα. Τέλος πάντων να μην πλατιάζω, θα μπω σύντομα στο θέμα. Αν γυρίσετε πίσω στο κανάλι μας ή κυρίως όσοι μας παρακολουθείτε συστηματικά, ξέρετε ότι έχουμε ασχοληθεί με τα Flowerhorn. Πρόσφατα είχαμε και μία αναπαραγωγή Flowerhorn. Είχαμε κάνει και διάφορα live, είχαμε ανεβάσει και ένα βίντεο που προτρέψαμε όσους ενδιαφέρονται να πάρουν κάποια Flowerhorn από εμάς. Ωστόσο, αυτό για εσάς δεν λέει κάτι, επιτρέψτε μου να μπω σε λίγο, σε περισσότερες λεπτομέρειες, μπας και με καταλάβετε γιατί τα έχω πάρει λίγο στην κράνα και θέλησα να κάνω αυτό το βίντεο και τα παίρνω τα πράγματα από την αρχή. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα Flowerhorn πριν 3 χρόνια, απέκτησα τελείως τυχαία ένα ζευγάρι Flowerhorn πριν από περίπου 1 χρόνο. Τέλος πάντων, το καλοκαίρι που μας πέρασε, καταφέραμε με τη Ρένα, που με βοηθάει πάρα πολύ, και κάναμε την πρώτη αναπαραγωγή Flowerhorn. Θα πρέπει να το τονίσω πως η αναπαραγωγή Flowerhorn είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά επίπονη και πολύ πιθανό να είναι πολύ πιο δύσκολη και από την αναπαραγωγή δίσκων. Οι δίσκοι είναι κάποια ψάρια, τέλος πάντων, γλυκού νερού που είναι αρκετά δύσκολα. Ωστόσο, στο κομμάτι της αναπαραγωγής, προσωπική μου άποψη, επειδή έχω ασχοληθεί και με τα 2 ψάρια, θεωρώ ότι τα Flowerhorn είναι αρκετά πιο δύσκολα. Οπότε, μπαίνω εντάχει σε λεπτομέρειες. Τα Flowerhorn σαν ψάρια, για να τα διατηρήσεις κατά κανόνα χρειάζεσαι ένα ενιδρίο για το καθένα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που θα έχεις, ας πούμε, από 10, είτε 10 είτε 100 μωρά, όσο περνάει ο καιρός, αυτά τα ψάρια δεν μπορείς να τα κρατήσεις σε μια δεξαμενή όλα μαζί, διότι έχουν πολύ μεγάλη επιθετικότητα μεταξύ τους. Οπότε, βρέθηκα δικιά μου επιλογή για όλα αυτά, μπήκαμε σε μια διαδικασία να ζευγαρώσουμε τα ψάρια, να αφαιρέσουμε τα αυγά από το ενιδρίο, τα γονιμοποιημένα αυγά από το ενιδρίο, να τα βάλουμε σε μια γενίστρα. Στην γενίστρα αυτή να μεγαλώσουμε τον γόνο, να τον κρατήσουμε εκεί πέρα για 20 μέρες με 1 μήνα και από εκεί πέρα να τα πάμε τα ψάρια σε ένα λίγο μεγαλύτερο ενιδρίο και μετά, αφού μεγαλώσουν τα συγκεκριμένα ψάρια σε αυτό το μικρό ενιδρίο που τα βάλαμε, να τα πάμε σε ένα μεγαλύτερο ενιδρίο. Μετέπειτα, άμα μας καθόταν άλλη μια αναπαραγωγή, έπρεπε να κάνουμε την ίδια διαδικασία, που όλο αυτό μεταφράζεται σε χρόνο, σε έξοδα χρημάτων, σε ψυχολογική φθορά, γιατί πάντα τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, δική μας επιλογή, δεν μας φταίει κανένας χριστιανός για όλο αυτό. Όμως, θελήσαμε και το βρήκαμε καλό να σηκώσουμε κάποια βίντεο, να κάνουμε κάποιες δημοσιεύσεις, να πούμε, ξέρετε κάτι, έχουμε ένα ζευγάρι Red Dragon, πήγανε καλά τα πράγματα, κάναμε τις αναπαραγωγές μας, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μας στείλει μήνυμα και να πάρει ένα Flowerhorn. Τέλος πάντων, η τιμή που το δίναμε δεν είχε καμία σχέση με αυτά που παίζεται, τέλος πάντων, στο εμπόριο. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα ενήλικο Flowerhorn στην αγορά έχει από 150 έως και 250 ευρώ. Σε γνωστή αλυσίδα της Αθήνας είναι αυτή η τιμή, δεν την έχω βγάλει από το κεφάλι μου. Και πολλές φορές ακόμα και μωρά Flowerhorn
τα έχουμε δει από διάφορα καταστήματα να πουλούνται από 70 έως και 100 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το ποσό των 20 και των 25 ευρώ που τα δίναμε εμείς ήταν πάρα πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή για παράδειγμα αν κάποιος μας έστελνε μήνυμα και έπαιρνε 2 φλάρχορν, του τα αφήναμε 20 ευρώ το ένα. Για να καταλάβετε το πόσο και οι άτομα είμαστε, εντάξει, και δεν είναι ότι είμαστε ψώνια, είναι πραγματικά η αλήθεια. Μίλαγα με τον συγκεκριμένο, με κάποια από αυτά τα παιδιά, για να μην τα τσουβαλιάζω όλα, είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με πολλά από αυτά τα παιδιά μιλάμε ακόμα και τώρα. Μπήκαμε στη διαδικασία να τους στείλουμε τα ψάρια, τα έπαιρνα, τα συσκεύαζα στα σακουλάκια, σε φρέσκο νερό, όχι με νερό από το ενιδρίο, για να καταλάβετε πόσο λεπτολόγος είμαι. Δηλαδή έπαιρνα ένα ψαράκι, το έβαζα στη σακούλα του με φρέσκο καθαρό νερό, όχι από το ενιδρίο, ξανατονίζω, και μετέπειτα τη σακούλα τη γέμιζα με φρέσκο καθαρό αέρα από αεραντλία. Μετέπειτα πήγαινα στην εκάστοτε courier, άλλοτε πήγαινα στο κτέλ. Όταν πήγαινα στην courier μου δίνανε έναν αριθμό αποστολής. Τον συγκεκριμένο αριθμό αποστολής το έδινα στον άνθρωπο που ήθελε να παραλάβει το φλάρχον, αλλά από την άλλη εγώ, επειδή ήμουν ψήρας, μπορεί να είχα στείλει 10 ψάρια την ίδια μέρα και θα καθόμουνα και θα παρακολουθούσα την εξέλιξη της παραγγελίας για όλες. Και με το που έβλεπα και με το που, πράγμα που δεν το έκανε ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή αυτός που περίμενε να παραλάβει το ψάρι, αυτό δεν το έκανε. Δηλαδή εγώ είχα περισσότερο άγχος από αυτόν που θα τα παραλάβει. Και ο λόγος που το έκανα είναι επειδή πάρα πολλά άτομα είναι αφασίες και μπορεί για παράδειγμα να του έχει πάει του αλουνού το δέμα 8 η ώρα το πρωί και να πάει να το παραλάβει την επόμενη μέρα, να πάει να το παραλάβει 12 ώρες αργότερα. Οπότε και εγώ είμαι καλυμμένος ότι ξέρεις κάτι φίλε μου, σου έχω στείλει και τον αριθμό αποστολής και σε έχω ενημερώσει. Οπότε άμα πας μετά από 12 ώρες, εγώ δεν σου φταίω πουθενά. Μετέπειτα με το κτέλ έκανα την ίδια διαδικασία, ενημέρωνα με κάθε λεπτομέρεια, αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις ατόμων που ήταν πάρα μα πάρα πολύ κουραστικοί και κοινώς μας πρίξανε τα έντερα, έτσι, για να μην πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή, όταν έπαιρνε κάποιος ψάρι, σαφώς και του δίναμε οδηγίες, εντάξει. Πράγμα που σε τέτοιον βαθμό που δίναμε λεπτομέρειες, κανένας μαγαζάτορας δεν θα το κάνει. Σκεφτείτε τώρα ένα μαγαζί να έχει, ας πούμε, 100 παραγγελίες και να κάθεται και στους 100 ανθρώπους με κάθε λεπτομέρεια να λέει τα πάντα. Εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Θα καθόμουν σε 30 διαφορετικά άτομα να μιλήσω. Okay. Το θέμα είναι ότι, για παράδειγμα, να πούμε και ένα άλλο παράδειγμα, κάποιοι παιδιά ήταν τόσο τεμπέληδες που, ρε παιδιά, δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ψάξουν στο ίντερνετ. Και αφήστε μένα που έχουμε κάνει 150 βίντεο για τα φλάρχον. Δεν μπαίνανε να γράψουν, ξέρω εγώ, φλάρχον information, να γράψουν φλάρχον πληροφορίες, να διαβάσουν. Και για το πιο απλό πράγμα μου έστελνε άλλες πληροφορίες. Δηλαδή ο άλλος με ένα 20 που έδωσε είχε την απέτηση επί 3 μήνες εγώ να τον ενημερώνω και να του απαντώ στην εκάστοτε μπουρδα που έχει στο κεφάλι του. Να πω και αυτό, είχαμε μία και μοναδική απώλεια σε μία αποστολή που κάναμε πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη με ένα short body φλάρχον. Τέλος πάντων, εμείς που έγινε τέλος πάντων αυτή η απώλεια, αναγνωρίσαμε ότι okay, το ψαράκι δεν έφτασε καλά γιατί τελευταία έχει κρυώσει ο καιρός, τα λεφτά τα επιστρέψαμε. Δηλαδή δεν μπήκαμε και ποτέ στη διαδικασία να πούμε ότι εσύ φταίς, τα έκανες όλα λάθος ή κάτι τέτοιο. Τώρα
αν κάποιος πήγαινε να παραλάβει τα ψάρια μετά από 24 ώρες αφού τα πήρε, εκεί αλλάζει το πράγμα. Σαφώς και εκεί πέρα δεν είναι δικιά μου ευθύνη, αλλά είναι του παραλήπτη. Παιδιά, θέλω να καταλήξω ότι κουράστηκα με τον κάθε προβληματικό. Να μου στέλνει μήνυμα, είτε να μου λέει ότι μου είπε ένας στο ίντερνετ ότι το Flowerhorn δεν είναι έτσι αλλά είναι θηλυκό, άλλος να μου λέει ότι είναι κάμφα, άλλος να λέει ότι είναι κακής ποιότητας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που αντικειμενικά τα ψάρια, όχι επειδή είναι δικά μας, ήταν αρκετά καλής ποιότητας, ήταν Flowerhorn Red Dragon, έτσι. Γενικότερα είχαμε μία αντιμετώπιση από κάποιους ανθρώπους που σε κατάστημα δεν θα το κάνανε. Οπότε εγώ, παιδιά, ξέρετε που κατέληξα, σε λίγες ώρες από τώρα όλα τα Flowerhorn θα τα σπρώξω. Πραγματικά πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο και όλο αυτό το πράγμα με έχει κουράσει, διότι και χρόνο ξοδεύω και χρήματα και δέχομαι μηνύματα από όλους, όχι από όλους, μην τα τσουβαλιάζω όλα, υπάρχουν και καλά άτομα όπως είπα και πριν, από διάφορους τέλος πάντων προβληματικούς που μου λένε το μακρύ και τον κοντό τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο με τα Flowerhorn, το βλέπω και από την ομάδα στο πρακτικό ενιδρίο, ο κάθε τεμπέλης που δεν θέλει να ψάξει, που δεν θέλει, θέλουν όλη την πληροφορία έτοιμη στο πιάτο. Γενικότερα είχαν απέτηση με 20 ευρώ να παίρνα, δεν ξέρω τι άλλο, να τους κάναμε, να τους κλείναμε, ξέρω εγώ, και ένα εισιτήριο στο Μπαρνασό, στη Μύκονο, στις Σεϊχέλες, δεν μπορώ να καταλάβω τι απαιτήσεις είχαν. Και που κατέληξα ότι δεν αξίζει να το παίρνουν τα Flowerhorn 20, να τα παίρνετε τα Flowerhorn σε 20 και 25 ευρώ. Σας αξίζει να τα παίρνετε 100-150 ευρώ από το εκάστοτε μαγαζί και να δούμε αν εκεί πέρα που θα τα σκάτε και χοντρά, αν θα σας παίρνει να κάνετε όλες αυτές τις εξυπνάδες, αν θα μπορείτε να ενιχλείτε τον εκάστοτα. Και δεν τους κατηγορώ, και δεν τους κατηγορώ, πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, γιατί έχουν έξοδα, έχουν να πληρώνουν φορείες, έχουν να πληρώνουν ρεύματα, έχουν να τρώνε στη μάπα τον κάθε ηλίθιο που πηγαίνει και τους ρωτάει την κάθε βλακεία, υπαλλήλους και ούτε καθεξής, εμπορεύματα, να συνεννοηθούν με παραλαβές, προβλήματα με απώλειες ζωντανών, οπότε χίλιες φορές να τα πάρει όλα μου τα Flowerhorn κάποιο κατάστημα, να τα πουλήσει, για να στρώσετε κι εσείς χαρακτήρα, να τα πληρώσετε παραπάνω και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσετε και κανέναν επαγγελματία, για να μην μαραζώσει τελείως αυτό το... Να μην μαραζώσει τελείως αυτό το χόμπι. Ναι, θα τα πάρει η μαγαζί και θα τα πάρει η μαγαζί, όχι εδώ, στο εξωτερικό. Εντάξει. Δεν ξέρω, Ρένα, αν έχω ξεχάσει κάτι που θα ήθελες να... Όχι, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Γενικότερα, αυτό που δεν αντέχω άλλο είναι τον κάθε ενοχλητικό να μου στέλνει οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μήνυμα και να περιμένει απάντηση και άμα εγώ δεν το απαντήσω, να αρχίζει να με βρίζει κιόλας και δεν μπορούν κάποιοι να καταλάβουν στο μυαλό τους ότι εγώ είμαι ένας και αυτοί μπορεί να είναι 100 άτομα, δηλαδή εγώ είμαι ένας και θα πρέπει να ανταποκριθώ είτε σε 100, είτε σε 1000, είτε σε 11.000 άτομα. Εντάξει, ο καθένας να στέλνει μήνυμα και το πιο σπαστικό είναι οι τεμπέληδες που δεν ψάχνονται λίγο να βρούνε πληροφορίες. Και ο καθένας ό,τι του κατέβει στο κεφάλι ή ό,τι του πει ο καθένας να μου στέλνει μήνυμα και να με ενοχλεί. Αυτά ήθελα να πω και πιστεύω σε λίγες ώρες από τώρα φτούξε ελευθερία να διάσω, να ηρεμήσω και μετά από αυτό... Ορίστε. Υπήρχαν όμως και πάρα πολύ καλά παιδιά. Αυτό μου λέει η Ρένα. Δεν το συζητάω. Είπα δεν τα τσουβαλιάζω όλα τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, για μένα το κεφάλαιο Flowerhorn κλείνει προς το παρόν.
δεν ξέρω στο μέλλον, αλλά για τώρα και για πολύ καιρό δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ και πολύ πιθανόν στο μέλλον μπορεί και να μην ξανασπρώξω ψάρια ή αν το κάνω θα στέλνω τα ψαράκια, αυτός είναι ο κωδικός αποστολής, από εκεί και πέρα τράβα πνίξου, κάνω ό,τι θέλεις. Γιατί ξαναλέω όλη αυτή τη διαδικασία και αυτές οι λεπτομέρειες δεν τις έκαναν ούτε οι επαγγελματίες και πολύ καλά κάνουνε. Δεν το λέω σαν κατηγορό αυτό, το λέω ότι έτσι πρέπει να κάνουνε. Λοιπόν, πλέον θέλουμε να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο προσωπικό κεφάλαιο στο κομμάτι των ενιδρίων και όποιος γουστάρει ας μείνει συντονισμένος, όποιον τον δυσαρεστήσαμε και δεν του άρεσε αυτό το βίντεο, δεν με ενδιαφέρει, ας πατήσετε dislike, ας βγει dislike πλέον το έχει καταργήσει στο YouTube, ας βγείτε από το κανάλι και χαιρετήστε μας, ούτε που με ενδιαφέρει. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο εύχομαι να είστε όλοι καλά και ελπίζω να δείξετε κατανόηση για αυτά που είπα σε αυτό το επεισόδιο. Φιλιά σε όλους, τα λέμε.